Ιδιαίτερα εντατική θα είναι η έλεγχη της τροχιάς βόλου και των υπόλοιπων υπηρεσιών της αστυνομικής διεύθυνσης Μαγνησίας από αύριο και μέχρι το βράδυ της Κυριακής 3 Μαΐου, προκειμένου να αποτραπούν οι άσκοπες μετακινήσεις με αφορμή το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε μπροστά μας την εργατική Πρωτομαγιά μεθαύριο Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Τα μέτρα εξακολουθούν να υφίστανται. Εμείς ως ελεγκτικός μηχανισμός, η ελληνική αστυνομία, είμαστε ακροβολισμένοι ήδη από σήμερα. Έχουμε εντείνει τα μέτρα. Δεν σας κρύβω ότι θα είναι ακόμα πιο έντονη η παρουσία μας από τις γιορτινές μέρες του Πάσχα. Σε όλους τους οδικούς άξονες προς τον Νότιο Πύλιο, τον Ανατολικό Πύλιο, τον Βελεστίνο, την Νέα Αγχέλο και τον Αλμυρό θα υπάρχουν αστυνομικά μπλόκα, τα οποία θα διενεργούν αυστηρούς ελέγχους σε όλους τους οδηγούς. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο για το επόμενο χρονικό διάστημα της Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής να συμμορφωθεί, να επιδείξει τον αξιοζήλευτο τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε και τις γιορτινές μέρες του Πάσχα. Πραγματικά μας εξέπληξε. Ο κόσμος συνεργάστηκε πλήρως, του αξίζουν συγχαρητήρια, βοήθησαν πάρα πολύ στο έργο το δικό μας και θα πρέπει να κάνουν μια τελευταία υπομονή για τις επόμενες γιορτινές μέρες της Πρωτομαγιάς να συμμορφωθούν και να περιορίσουν την κυκλοφορία τους παραμένοντας στην πόλη μας. Όσοι σκοπεύουν να μετακινηθούν πρέπει να γνωρίζουν ότι θα ισχύσουν το τριήμερο της Πρωτομαγιάς τα πρόστιμα που ίσχυαν και κατά την Πασχαλινή περίοδο. Ισχύουν τα αυστηρότερα μέτρα, δηλαδή η επιβολή του χρηματικού προστίμου των 300 ευρώ και η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας στις πινακίδες, δηλαδή και τις άδειες κυκλοφορίας για τα οχήματα για 60 μέρες για 2 μήνες. Αυστηρά θα πρέπει ο κόσμος να περιοριστεί στις εντελώς απαραίτητες μετακινήσεις, δηλαδή στην προμήθεια των καταναλωτικών του αγαθών, στα φαρμακεία, στα μάρκετ, εντός του και πλησίων του τόπου κατοικίας τους, μέχρι και την ατομική σωματική άσκηση, επαναλαμβάνω, πλησίων του τόπου κατοικίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι από την έναρξη εφαρμογής των απαγορεύσεων στις μετακινήσεις μέχρι σήμερα τα ξημερώματα, οι υπηρεσίες της αστυνομικής διεύθυνσης Μαγνησίας έχουν διενεργήσει 20.338 ελέγχους και έχουν επιβάλει 528 πρόστιμα.